Ίσως έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις και παρενέσεις μου και οι προτάσεις, αν θέλετε, των τελευταίων συναντήσεων και με τους υπουργούς, γιατί ο κ. Φραγκισκάκης, ο οποίος είναι ένας έμπειρος, μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης, ναι, αλλά κατήχε για πολλά χρόνια και την θέση του περιφερειακού των δασών, mm-hmm, στην Αποκεντρωμένη. Οπότε η εμπειρία του, η γνώση του είναι δεδομένη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, αλλά και τις διαδικασίες, τις προαπαιτούμενες, έφερε προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι οι πρώτες ρεαλιστικές και στοχευμένες σε αυτό που λέμε. Να μην μας πνίξει η γραφειοκρατία. Έτσι λοιπόν, επιγραμματικά σας λέω ότι πάμε σε σύντομες διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν μελέτες για αντιπλημμυρική, αντιδιαβρωτική και αντιπυρική προστασία σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, αν χρειαστεί, μελέτη αναδάσωσης, αυτό θα το δούμε σε ένα χρόνο. Μελέτες για κορμοπλέγματα, αυτά είναι τα πλέγματα τα οποία γίνονται ως έργα αναχέτησης της λάσπης, η οποία μπορεί να κατεβεί από τα ψηλά προς τις κατοικημένες περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αναλάβει η πολιτεία και ως δαπάνη και ως ανάθεση. Ναι. Έχουμε το μοντέλο της Χαλκιδικής, της Κασάνδρας, όπου αντιμετωπίστηκε ανάλογη περίπτωση με την ανάθεση στους συνεταιρισμούς που είναι πάρα πολύ έμπειροι των υλοτόμων. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η αγωνία την οποία έχω εκφράσει και στους υπουργούς, αλλά και προς πάσα κατεύθυνση, για να έχουμε επίσπευση των διαδικασιών και να μην κολλήσουμε στην γραφειοκρατία, αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, είναι ακριβώς η αγωνία αυτή για να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτή η μεγάλη βροχή, αν έρθει. Ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά οι καθαρισμοί των ρεμάτων και στον Πρίνο και στον Ποτό και παντού έχουμε, δηλαδή κλιμακώνεται όλη αυτή η προσπάθεια, περιμένουμε και άλλα μηχανήματα και γίνεται πιο εντατικά. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θάσου, Κώστας Χατζημανουήλ, έκανε λόγο και για την τουριστική προβολή του νησιού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως και τις προηγούμενες μέρες, το τουριστικό κύμα είναι αμείωτο και είναι υψηλότερο από άλλες χρονιές που είχαμε τέτοια συμβάντα. Επίσης, προχθές το Σάββατο, στους δύο υπουργούς, έθεσα και το θέμα της επίσκεψης της κυρίας Φουντουρά στο νησί και το ζητούμενο από την πλευρά μου, εκφράζοντας βεβαίως και την επιθυμία των επιχειρήσεων τουρισμού του νησιού, είναι φέτος στο σχεδιασμό του εθνικού τουριστικού προϊόντος, της προβολής του εθνικού τουριστικού προϊόντος, να έχει περίοπτη θέση το νησί της Θάσου. Για την άμεση αντίδραση της κρατικής μηχανής και τα έργα που πρέπει να γίνουν το συντομότερο στο νησί της Θάσου, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Γιώργος Παπαφιλίππου. Μέχρι στιγμής η κρατική μηχανή δουλεύει πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Ήδη η συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών και της Υπηρεσίας Αποζημίωσης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος έχει κάνει τις καταγραφές των καταστραφέντων σπιτιών. Συνεργεία της ΕΛΓΑ καταγράφουν τις καταστροφές των πρωτογενήνων τομέα και τα πράγματα μέχρι στιγμής κινούνται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Είμαστε σε επαγρύπνηση, είμαστε στη διάθεση του Δήμου Θάσου και όλων των υπολείπων φορέων να μεταφέρουμε πιέσεις για να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες. Μέχρι στιγμής δηλαδή τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήδη άρχισε ο καθαρισμός των ρεμάτων. Ξεκίνησε εδώ και 3-4 μέρες από τον Πρίνο, που είναι και το ρέμα που πρέπει πρώτο να καθαριστεί, γιατί θα δεχτεί και το περισσότερο νερό σε περίπτωση που έχουμε βροχές. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε να τα καθαρίσουμε όλα τα ρέματα.